Η ονομασία Αμφικτίωνες δόθηκε στο Σύλλογο προς τιμή των πρώτων Αμφικτιωνιών που γίνονταν στον τόπο μας, στο χώρο της αρχαίας Ανθίλης, στους πρόποδες του όρους Καλλιδρών. Στο σήμα του Συλλόγου απεικονίζεται μια σπίδα με την περικεφαλαία, όπου στην περίμετρό της φέρει 12 τόξα, όσα και τα ελληνικά φύλλα που συμμετείχαν στις Αμφικτιωνίες. Πιστεύουμε ακράδαντα πως η πολιτιστική και θρησκευτική παιδεία δημιουργεί αξίες και ιδανικά στους νέους μας, που ως αυριανοί πολίτες θα είναι εκείνοι που θα διαμορφώσουν το κοινωνικό γίγνεσθε της ιστορικής και πανέμορφης χώρας μας. Αυτή η συνύπαρξη είναι μια παγκόσμια σύμπτωση εδώ στον τόπο μας. Είναι κρίμα που δεν έχει προβληθεί αυτή η σύμπτωση. Από τη μια μεριά οι πολεμιστές υπερασπιστές της ειρήνης, αλλά από την άλλη και οι Ελλήνες. Έτσι λοιπόν το μνημείο των πρώτων Αμφικτιωνιών είναι ανάγκη, όσο η έλλειψη υπάρχει, τόσο είναι η ζημιά του τόπου μας. Από την αρχή της λειτουργίας του Πυλαϊκού Αμφικτιωνικού Συνεδρίου, εκείνο που χαρακτηριστικά διαφάνηκε ήταν ο απότερος σκοπός και στόχος η αβαθμία Εθνική Ένωση όλων των Ελλήνων, που εκδηλώθηκε αργότερα στη μάχη των Θερμοπυλών με τον πιο εμφανή τρόπο. Και αυτό γιατί δεν υπήρξε τυχαίο το γεγονός της αποκοινού αντιμετώπισης των Περσών από τους Πανέλληνες στον χώρο των Θερμοπυλών, ουσιαστικά κάτω και ανατολικά από τον ναό της Νέας Δήμητρας στην Αρχαία Ανθίλη. Η Σπάρτη, ως μέλος του Αμφικτιωνικού Συνεδρίου, αλλά και σπουδαιότατη στρατιωτική δύναμη από σειράς, ήταν υποχρεωμένη να συμμετάσχει στη διαφύλαξη και προστασία του ιερού. Αποτελεί και αυτός έναν από τους σοβαρούς λόγους που έφεραν τον Λεωνίδα με τους Καρπιάδες και τους άλλους Έλληνες στις Ερμετήρες του 480 π.Χ. ώστε να αφιερωθεί τιμή προς αυτούς κάποια στιγμή στο μέλλον, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο κ. Μοκοβίδης. Η αναβίωσή τους είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι ειδικά ο Σύλλογος Αμφικτίων Δυναμίας είναι από τους σημαντικότερους συλλόγους που θα μπορούσαν να συνδράμουν σε μια τέτοια προσπάθεια. Δηλαδή να δώσουν, να ανακαινήσουν μια καινούργια εκδοχή, αν θέλετε, Αμφικτιωνιών. Να ξαναδώσουν το νόημα αυτό που θα έπρεπε να έχουν ούτως ή άλλως οι συμπράξεις υπερεθνικές, διατοπικές, έτσι ώστε να φτάσουμε σε έναν κόσμο καλύτερο, σε έναν κόσμο που θα θέλαμε να παραδώσουμε δηλαδή στα παιδιά μας. Είναι αυτή η προσπάθεια που αξίζει τον κόπο και αυτό ακριβώς πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι και το νόημα των εκδηλώσεων αυτών. Ότι όταν έχουμε πίστη στον άνθρωπο, όταν για μας ο άνθρωπος είναι μια ελεύθερη ύπαρξη και όχι κάποιος δούλος που εξυπηρετεί κατά συμφέροντά μας, μόνο τότε μπορούμε να προχωρήσουμε ως ανθρωπότητα.